Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Ζαφύρης Μιστακίδης, όσον αφορά τα περιστατικά καύσης καλαμιών σε αγροτικές καλλιέργειες του νομού Καβάλας. Ο κ. Μιστακίδης υποδέχθηκε στα γραφεία του τμήματός του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλας, ενώ καλεσμένος ήταν και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος λόγω έκτακτου ταξιδιού δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ο κ. Μιστακίδης τόνισε στους κυβερνητικούς βουλευτές ότι αμέσως μετά τη συγκομιδή, δηλαδή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2017, προβλέπονται πολλές φωτιές στα χωράφια. Για δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτον, ότι επικρατεί μεταξύ των αγροτών η άποψη ότι το έντομο διαβρώτικα που φέτος έπληξε τις καλλιέργειες του καλαμποκιού εξαφανίζεται με την καύση των αγροτικών υπολοιμάτων. Και δεύτερον, όσοι έβαλαν πέρσι φωτιά στα χωράφια τους δεν είχαν καμία απολύτως συνέπεια, αφού εκτός από την πυροσβεστική, καμία άλλη υπηρεσία ή φορέας δεν ενεργοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή, ο κ. Μιστακίδης ανακοίνωσε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει στην Καβάλα η καθιερωμένη σύσκεψη, προκειμένου όλοι να είναι σε επιφυλακή. Ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ επανέλαβε το παραπονό του. Σύμφωνα με το οποίο πέρσι δεν υπήρξε ενδιαφέρον για να τηρηθεί παλαιότερη συμφωνία και να πιστούν οι αγρότες να μην βάλουν φωτιά στα χωράφια τους. Την ίδια στιγμή στο τραπέζι έπεσαν και το θέμα των νέων αναδασμών, η έλλειψη κτηνιατρικού προσωπικού στις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η αντιχαλαζική προστασία και διάφορα άλλα θέματα. Ήταν μια πρωτοβουλία του παραδείγματος του Γεωτεχνικού Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, η οποία πρωτοβουλία αφορούσε φυσικά όλους τους βουλευτές, όχι μόνο τους κυβερνητικούς βουλευτές. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί. Η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε με βάση τους προβληματισμούς που έχουμε όσον αφορά την καύση των υπολοιμάτων της καλαμποκαλλιέργειας το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες παρόμοιες και τα αποτελέσματα είναι ουσιαστικά. Η παραγωγή τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν προχωρούν στην παράνομη καύση αυτών των υπολοιμάτων και έτσι δεν επιβαρύνεται η ανθρώπινη υγεία και γενικά η δημόσια υγεία και η ασφάλεια. Και φυσικά προστατεύεται η γονιμότητα εκεί των εδαφών στα Τενάγη των Φιλίππων και αποτρέπεται το φαινόμενο της συνείζησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα πλημμυρικά φαινόμενα που κάποιες χρονιές είναι ιδιαίτερα έντονα εκεί στην περιοχή. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι φέτος έχουμε αυξημένη παρουσία ενός εντόμου για τα καλαμπόκια, για την καλλιέργεια της καλαμποκιάς του Διαβρώτικα, το οποίο κάνει μεγάλες καταστροφές. Περιμένουμε ότι η παραγωγή, κακώς και λαθασμένα, έχουν την λογική ότι καίγοντας αυτά τα υπολείμματα θα καταστρέψουν το έντομο και την επόμενη χρονιά θα έχουν λιγότερη προσβολή. Αυτό είναι ένας μεγάλο μύθος, τον οποίο εμείς σαν επιστήμονες, σαν γεωτεχνικοί, σαν επιμελητήριο το καταρρύψαμε την 3-4 χρόνια. Είχαμε φέρει ειδικούς επιστήμονες, εντομολόγους, εδαφολόγους, οι οποίοι προσπαθήσαν να μεταφέρουν την γνώση που υπάρχει και λέει ότι δεν καταστρέφεται αυτό το έντομο με την φωτιά. Και η φωτιά προκαλεί προβλήματα όσον αφορά τη γονιμότητα και άλλες παράπλευρες ζημίες. Αυτή η κακή συνηθισμένη πρακτική, το να καίνει η παραγωγή μετά τη συγκομιδή των καλαμποκιών τα υπολείμματα, σε συνδυασμό με αυτό το γεγονός, το καινούριο στοιχείο, την εμφάνιση αυτού του εντόμου, μας προβληματίζει σαν επιστήμονες, σαν ειδικούς, και οφείλαμε εμείς να ξεκινήσουμε καταρχήν με τους βουλευτές και να τους πούμε ότι φέτος περιμένουμε περισσότερους αμετανόητους, να το πω, παραβάτες, αγρότες, οι οποίοι θα κάψουν εκεί τα υπολείμματα. Σε συνδυασμό με το γεγονός αυτό, ότι πέρσι υπήρχε μια, παρά τις προσπάθειες μας που κάνουμε κάθε χρόνο, υπήρχε μια ολιγορία της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμει σε αυτό το έργο, εκτός από την υπηρεσία της πυροσβεστικής. Ξεκινήσαμε την ενημέρωση από τους κυβερνητικούς βουλευτές, έτσι ώστε και τους κάναμε και κάποιες προτάσεις σε θεσμικό επίπεδο, να προσπαθήσουν και αυτοί να γίνει μια αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες και αμετανόητους που παρά τις συστάσεις της πολιτείας θα συνεχίσουν να καίνε παράνομα τα υπολείμματα της καλαμποκαλλιέργειας. Αυτό είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες τις προτείναμε εμείς και μπορούν μόνο αυτοί σε επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου να τις περάσουν. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την επικείμενη σύσκεψη που θα γίνει περίπου σε 2,5 εβδομάδες εκεί στα γραφεία μας. Θα καλέσουμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως κάθε χρόνο. Φυσικά εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι εμείς, όσο οφείλουμε σαν σίγουρους στην πράξη, έναν συντονισμό,
όπως έγινε τα τελευταία χρόνια πολύ καλά. Ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, ελπίζουμε να έχουμε ανταπόκριση από τους φορείς. Δεν πρέπει να θεωρεί κανείς από αυτούς, ούτε και εμείς φυσικά και κανείς άλλος, ότι είναι κάτι δεδομένο και ότι αυτή η προσπάθεια που αναλάβαμε εδώ και 6-7 χρόνια και είχε αποτέλεσμα, από μόνη της μόνο αυτή η προσπάθεια θα αποτρέψει τους παραγωγούς να καίνε τα καλαμπόκια. Αυτό είναι ένας μύθος. Πρέπει έμπρακτα όλοι να βοηθήσουν με ουσιαίες δράσεις που αυτοί θα αποφασίσουν τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να βοηθήσουν και να δεσμευθούν εν πάση περιπτώσει αυτό για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Είναι κρίμα. Εμείς προβλέπουμε και δεν θέλουμε να γίνουμε μάντες κακών ότι το πρόβλημα της καύσης είναι ιδιαίτερα έντονο αυτή τη χρονιά, ίσως μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, σε συνδυασμό με την εμφάνιση αυτού του εντόμου, που κακώς οι παραγωγοί πιστεύουν, σε επαναλαμβάνω, ότι θα το καταπολεμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, εκτός από την καύση των καλαμιών, είπαμε και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν, συζητήσαμε και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση των αναδασμών εκεί στην περιοχή, με τα πλημμυρικά φαινόμενα που κατά καιρούς γίνονται και τα φαινόμενα φυσικά της ξηρασίας, γενικά δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων σε μόνιμη και διαρκή βάση, όχι με αποσπασματικές ενέργειες κάθε χρονιά να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε ένα κανάλι ή ένα καναλέτο. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη και παράτυπη εισαγωγή των μυπασμάτων και θρύτου και πρωτοαρχικού υλικού. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνοποιήσεις, παράνομες ελληνοερυθρίων και βοηδών από τις γειτονικές χώρες. Την υποστελέχωση των υπηρεσιών, των γεωτεχνικών υπηρεσιών εδώ στο νομό μας, που είναι εμφανή. Ας πούμε ότι η κοινωνική υπηρεσία καλύπτεται από έναν κτηνίατρο μόνο και δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός φυσικό γεγονό σε όλες τις ανάγκες. Τις ανάγκες δηλαδή της δημόσιας υγείας ουσιαστικά. Έτσι. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το κομμάτι. Διάφορα άλλα θέματα, ακόμα και το θέμα του Μαρμαρά, του φράγματος του Μαρμαρά, τη διαχείριση εκεί του φράγματος όταν ολοκληρωθεί, που πρέπει κατ' εμάς να ολοκληρωθεί και γρήγορα και να υπάρξει και μια πρόβλεψη για το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση αυτών των υδάτων για δευτική χρήση φυσικά.